Παναγιώτης Κουρουμπλής λοιπόν μαζί μας, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και να πω ότι η αγριάδα βρίσκεται στη βία της καθημερινότητας. Η κοινωνία βιώνει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Δεν είναι σχήμα λόγου όταν λέμε ότι υπάρχει πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη του εισοδήματος. Μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης συνεχώς, με τα μέσα, με τις δυνατότητες που έχει, ότι η οικονομία ανεβαίνει, εξελίσσεται, σταθεροποιείται και αναβαθμίζεται. Μάλιστα. Αυτό το χαμόγελο λοιπόν της περίφημης οικονομίας της Άνοιξης του κυρίου Μητσοτάκη δεν αγγίζει τα χείλη όλων των Ελλήνων. Αγγίζει τα χείλη των εχόντων και κατεχόντων, δηλαδή π.χ. των μετόχων των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν τέτοια δυναμική, τέτοιο δυναμικό υπερπλουτισμό που αποτελεί πρόκληση. Θα σας πω λοιπόν ότι το 19 είχαν το 1% του ΑΕΠ σε κέρδη. Τώρα έχουν το 5,5%, το αντιλαμβάνεστε τι λιγιώδες ποσό είναι αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή αν είχε την ίδια εξέλιξη ο μισθός του εργαζόμενου π.χ. ή τα έσοδα των μικρομεσαίων όπως τα υπολογίζουμε, η εξέλιξη θα ήταν πραγματικά εξαιρετική για αυτούς τους δύο κλάδους. Λοιπόν, για μένα λοιπόν αυτή είναι η βία η μεγαλύτερη, αυτή είναι η αγριότητα με την οποία επιτίθεται η αγορά στους πολίτες. Τώρα από εκεί και πέρα μπαίνουν μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να μπω στο τρυπάκι της πολιτικής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας για προκειμένου να αποπροσανατολίσει τον κόσμο για την υπόθεση των Ποθενέσκης. Τώρα, αν με ρωτήσετε όμως... Εντάξει, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Θα απαντήσω, παρότι λέω θου κύριε φυλακή του στόματί μου, θα γίνει άγριος πόλεμος. Λοιπόν. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν είχαμε σκοπό, κύριε Κούκη, να μιλήσουμε για το Ποθενέσκης, με δεδομένο ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή μιλάμε πολύ για τις ευρωεκλογές, γιατί έχουμε καταλάβει τη σημασία και έτσι πρέπει. Αλλά είναι ένα θέμα όμως, είναι ένα ζητούμενο. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα θέμα, βεβαίως είναι ένα θέμα. Αλλά όταν το βάζεις, ας πούμε, σαν να έχεις στοιχεία που πραγματικά αποδεικνύουν ότι ένας άνθρωπος είναι παράνομος, παρανομή. Λοιπόν, το πόθεν έσχεσαι αυτό αφορά μια πολιτεία, μια θητεία ανθρώπου στην Αμερική. Και νομίζω ότι εδώ είμαστε νοήμονες άνθρωποι και ξέρουμε και τα αδύνατα σημεία της Αμερικής, να μιλήσουμε, ξέρω εγώ, για τη βία του ρατσισμού, του αποκλεισμού που βασιλεύει και βράζει η κοινωνία των ΗΠΑ. Αλλά σε ό,τι αφορά τα φορολογικά στοιχεία, ξέρουμε ότι εύκολα δεν γλιτώνει. Εδώ και ο πρόεδρος είναι των ΗΠΑ και είναι υπό συνεχή έλεγχο. Είναι υπό έλεγχο ο Μητσοτάκης, ο Κασελάκης. Αν είναι, να μας το πει η Νέα Δημοκρατία. Να το πει, να σεβαστεί την νοημοσύνη του λαού. Εδώ η προπαγάνδα είναι τέτοια που πραγματικά σπάει κόκαλα. Αρκεί να υποθεί μια να πέσει λάσπη. Λοιπόν, εγώ λέω, είναι... Εδώ βέβαια και... ακούστηκαν, κύριε Κουρουμπλή, από κυβερνητικά χείλη ότι ένα κουρελόχαρτο παρουσίασε ο Στέφανος Κασελάκης, ένα εξελάκι, δηλαδή διάφορα υποτιμητικά έτσι ακούσαμε τις τελευταίες. Ότι παρουσίασε ένα εξελάκι, ένα κουρελόχαρτο. Ωραία, παρουσίασε ένα SMS. Η Νέα Δημοκρατία τι παρουσιάζει. Εγώ σας λέω ότι το επίδικο θα ήταν αν η Νέα Δημοκρατία έλεγε, ναι κύριε, υπάρχει έλεγχος, ελέγχεστε από την τάδε αρχή. Έχει κάτι τέτοιο. Αλλιώς τι SMS, ξε-SMS μπορεί να μας πει αν είναι ο παράνομος ο Κασελάκης. Λοιπόν, και μας το λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Θου κύριε, φυλακή το στόματί μου. Δηλαδή, κατέβηκε η Νέα Δημοκρατία από παρθενογέννηση. Μάλιστα. Ωραία. Ο ελληνικός λαός δεν απορεί αν πούμε ότι ο τάδε άνθρωπος έχει μία κολοσιαία περιουσία και στη ζωή του δεν υπήρξε επιχειρηματίας να πω ότι τα έβγαλε από εκεί. Λοιπόν, έπαιρνε μισθό. Ο κύριος Μητσοτάκης διορίστηκε από τον αμαίμνηστο Καρατζά με παρέμβαση του
αείμνης του πατέρα του. Έτσι έγινε ο διορισμός. Μην μας πει τώρα, μας πούνε άλλα, γιατί ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, μισθωτός ήταν. Και ο μισθωτός είναι και ως πολιτικό πρόσωπο. Ωραία, με τα δηλωμένα εισοδήματά του, εγώ λέω. Δικαιολογείται η περιουσία του. Δεν υπάρχει μια απορία. Εγώ λέω ότι δεν υπονοώ τίποτα, αλλά δεν υπάρχει μια απορία. Μπορώ να πω πάρα πολλά. Θέλετε να σας πω για τα τιμολόγια, τα ξεχασμένα της Siemens. Θέλετε να σας πω ότι όλα αυτά τα λιγούρια που κυβερνάνε τη χώρα χρόνια, μέχρι και βραστήρες αυγών έπαιρναν από τη Siemens. Ας βγούνε αν έχουν την Ανδρεία, ας βγούνε και να πούνε να δώσουν τον κατάλογο που δεν δόθηκε ποτέ, που είχε η γραμματέα του Χριστοφοράκου. Ποιος έδωσε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς να διαφύγουν στη Γερμανία? Εγώ. Πάντως θα σας πει κανείς ότι είναι λοιπόν, μην πάμε και να μην πάω και παραπίσω στη διαμάχη Αριστίδη Αλαφούζου, αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Λαλιώτη και τα λοιπά. Κύριε Κουρουμπλή, να πάμε στο σήμερα, να πάμε στα φρέσκα κουλούρια, όπως λέμε. Μη μας προκαλούν. Εντάξει, κατανοητό προκαλούν. Αυτό που λέτε. Γιατί αλλά λέει ο λαός, λέει υπάρχει μια ρίση αρχαία. Λαγός στη πτέρη κούνα για κακό του κεφαλιού του. Ας ηρεμήσουν. Ας πάρουν κριτική. Να απαντήσει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Δεν είναι ο Κασελάκης. Να απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα. Της ακρίβειας που στραγγαλίζει τη ζωή του πολίτη. Της αρπαγής, της δημόσιας της περιουσίας των Ελλήνων με τα φανς, τα σέρβισες που τους έχουν αφήσει ασίδωτους και ανεξέλεγκτους να αρπάξουν την περιουσία του ελληνικού λαού. Που αποκτήθηκε με κόπο και μόχθο. Και εδώ στην Κρήτη, εσείς οι κριτικοί, το ζείτε αυτό το μαρτύριο. Λοιπόν, σας λέω ότι ως δικηγόρος, αφιλοκερδός βεβαίως, στηρίζω ένα σύλλογο δανειοληπτών, την Έμεσης, και έχουμε ετοιμάσει ένα εξαιρετικά τεκμηριωμένο υπόμνημα. Έχω ζητήσει ραντεβού με την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περιμένουμε να την επισκεφτούμε, και να καταθέσουμε αυτό το υπόμνημα. Και καταγγέλλομαι με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο και προκαλώ εγώ αυτά που θα πω, προκαλώ και τους κύριους τραπεζίτες που σήμερα προστατεύονται από το ακαταδίωκτο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει χώρα, παρακαλώ, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη να υπάρχει θεσμός ακαταδίωκτου υπέρ των τραπεζιτών. Γιατί έχουν κανένα λόγο τη χάνουν αυτής της προστασίας? Και έρχεται λοιπόν τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να πει αυτά που λέει. Να μας πούν λοιπόν για αυτό το έγκλημα που συντελείται ανάμεσα στις τράπεζες, τα παιχνίδια που παίζονται. Αυτά θα καταγγείλουμε και τα λέω με τα λόγου γνώσεως και τους προκαλώ. Εγώ δεν είμαι βουλευτής για να πούνε ότι προστατεύομαι από τη βουλευτική μου ασυλία. Τους προκαλώ λοιπόν, τους λέω ότι εγκληματούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Ας μου κάνουν μία μήνυση. Προκάλυτε. Λοιπόν, πάμε και λίγο και στις ευρωεκλογές. Στην επόμενη μέρα στην Ευρώπη, κύριε Κουρουμπλή, ποιο είναι το διακύβευμα της κάλπης, ποια είναι η επόμενη μέρα, τι μας περιμένει στην Ευρώπη? Κοιτάξτε, είμαστε και εδώ στο τραπέζι, πιστεύω, αλλά και στη συντριπτική πλειοψηφία μας, είμαστε φιλοευρωπαίοι. Για ποια Ευρώπη όμως? Η Ευρώπη έτσι πως εξελίσσεται, με τις αδυναμίες και τα κενά που παρουσιάζει, τη λογική των συμφερόντων των βόρειων χωρών, οι οποίες θέλουν μια Ευρώπη να διευρύνεται πληθυσμιακά για να έχουν μεγαλύτερη αγορά, αλλά την ίδια στιγμή δεν θέλουν να βάλουν το χέρι στην τσέπη στους προϋπολογισμούς τους, ούτε καθιερώνουν άλλο τρόπο αύξησης του κεντρικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ξέρετε ότι το 4% που είναι σήμερα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, είναι το 20% του προϋπολογισμού των πολιτιών, των 52 πολιτιών. Αυτό το 4% λοιπόν παραμένει τα τελευταία 10 χρόνια ίδιο. Ούτε από ίδιους πόρους. Π.χ. να δούμε την Ευρώπη, ρε παιδί μου, και να νιώσουμε μια βαθιά ικανοποίηση ότι φορολογεί τον μεγάλο πλούτο. Σήμερα αμφισβητεί κανείς ότι παράγεται πλούτο. Κανείς. Παράγεται πλούτος. Κανείς. Αμφισβητεί την ίδια στιγμή ότι υπερπλουτίζουν γρήγορα λίγοι εις βάρος των πολλών. Αμφισβητεί ότι εξφενδονίζονται οι πολίτες όλο και περισσότερο από το γίγνεσθε, το κοινωνικό και το οικονομικό. Αμφισβητεί κανείς ότι σήμερα η φτώχεια διευρύνεται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με γεωμετρικό τρόπο? Όλα αυτά λοιπόν
Είναι φαινόμενα που απογοητεύουν τον κόσμο. Και ξέρετε τι έγινε. Και εδώ ευθύνεται και η αριστερά. Mm-hmm. Είμαστε τίμοι και. Για πείτε. Θα σας πω. Γιατί τα συνθήματα της αριστεράς και των σοσιαλιστών, των προοδευτικών δυνάμεων, τα πήραν οι δεξιοί. Οι άκροδεξιοί. Τα σέρβιραν με, με έναν δικό τους τρόπο, από ό,τι φαίνεται αποτελεσματικό. Και σήμερα ακούω για μετρήσεις στη Γαλλία, όπου πραγματικά προκαλούν δέος. Και αν αυτές οι δυνάμεις στη Γαλλία, π.χ. σε μία από τις δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της Ευρώπης επικρατήσουν, το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα περάσει μεγάλες δοκιμασίες. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η Ευρώπη να επιβιώσει. Δεν μπορεί ένα φάρμακο, να το πω με απλό τρόπο για να το καταλάβει ο κόσμος. Ένα φάρμακο που εγκρίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκου, κυκλοφορεί παρακαλώ σε 55 μέρες στη Γερμανία και σε 620 μέρες στην Ελλάδα. Ας μην διαψεύσουν. Αν βγει κάποιος να πει, λες. Έχετε περάσει από το Υπουργείο Υγείας και γνωρίζετε πολύ καλά. Λοιπόν, όλη αυτή λέω καθώς. Λοιπόν, υπάρχουν. Τώρα να μιλήσω για το τραπεζικό σύστημα. Να μιλήσω ότι σήμερα ο άνθρωπος εδώ, ο μικρομεσαίος στην Κρήτη, γιατί να μιλάμε με πραγματικές θέσεις και απόψεις. Ο άνθρωπος που είναι μικρομεσαίος στην Κρήτη, αν μπορεί να πάρει, γιατί αμφιβάλλω αν μπορεί να το πάρει. Προχθές μίλαγα στην Κέρκυρα και λέει: μα δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα κανείς. Ωραία, σας λέω ότι βρήκε. Τρεόπα και πήρε ένα δάνειο για την επιχείρησή του. Αυτός ο άνθρωπος, ξέρετε, ότι θα πληρώσει από 6 έως 8 και 9% και 10% το επιτόκιο. Την ίδια στιγμή οι Γερμανοί πληρώνουν 2%. Πώς θα ανταγωνιστεί η ελληνική επιχείρηση αυτή της Γερμανίας. Όταν λοιπόν από το 12, έχει πάρθει απόφαση από τη Σύνοδο Κορυφής, δεν τα λένε αυτά. Βέβαια, κύριε Κουρουμπλή, δεν είναι. Για να ενοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα και το τραπεζικό σύστημα δεν έχει ενοποιηθεί. Το τραπεζικό σύστημα, βέβαια, κύριε Κουρουμπλή, είναι μία όψη. Υπάρχει και η άλλη. Είναι η φορολόγηση. Και η άλλη όψη του οικονομικού νομίσματος. Είναι. Και η φορολόγηση. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι της φορολόγησης. Α, εκεί καλά. Χαίρε βάθους αμέτρητο. Ο αναβαλλόμενος φόρος τι γίνεται. Ούτε γι' αυτό μιλάνε. Λοιπόν, το ανακεφαλαιοποίησε ο ελληνικός λαός με αίμα ψυχής. Αυτοκτόνησαν χιλιάδες άνθρωποι τότε. Δεν το ξέρουμε. Μελαγχόλησαν χιλιάδες άνθρωποι. Αυξήθηκαν τα φάρμακα για μελαγχολίες και καταθλίψεις. Από την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που έζησαν οι άνθρωποι χωρίς να φταίνε. Έχασαν τις περιουσίες τους. Έχασαν τον ύπνο τους. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι είναι εκεί που είναι. Λοιπόν, και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να μας πει τι γίνεται με την οικονομία. Έχει το θάρρος να πει ότι όλα πάνε καλά. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και μας λέει αυτά που μας λέει. Δηλαδή, σήμερα εν της πράγμαση θα μιλήσουμε και πάλι. Για να νοσηλευτείς θα πρέπει να έχεις λεφτά. Για να κάνεις χειρουργείο πρέπει να έχεις λεφτά. Γιατί αν δεν έχεις θα περιμένεις. Και αν βέβαια ζήσεις, έχει καλώς. Από εκεί και πέρα πλέον κατεδαφίζεται όλη η φιλοσοφία ενός συστήματος που θεμελιώθηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Γιώργο Γεννηματά, τον Παρασκευά Αυγερινό, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Είναι μεγάλη μου χαρά ότι ήμουν σύμβουλος του Υπουργείου εκείνη την περίοδο και συμβάλαμε σε θεσμούς όπως είναι τα ΚΑΠΗ που έζησαν τα δικαίωση στη ζωή. Είναι μεγάλη μου ικανοποίηση ότι τότε με τη Μαρία Κυπριωτάκη, μετά ως Γενικός Γραμματέας μαζί με έναν κριτήκαρο, ένα λεβέντη, έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο, τον Μανώλη το Σκουλάκη και τον Δημήτρη Κρεμαστινό, άλλον ένα μεγάλο άνθρωπο. Θεμελιώσαμε το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Λοιπόν, για τέτοια πράγματα οφείλει να μιλάει κανείς. Και όχι να μου λένε σήμερα. Ξέρετε, σήμερα. Βέβαια, κύριε Κουρουμπλή, θα σας πει κανείς ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ξεθεμελιώθηκε ξαφνικά τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, η αποσάθρωση έγινε σταδιακά. Νομίζω προφανώς όλοι το καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε. Σήμερα πλέον κατεδαφίζεται και η φιλοσοφία του. Mm-hmm. Λέει, κύριε, έχεις λεφτά. Το σύστημα ακόμα και τότε που είχε αδυναμίες, έλεγες ότι έχεις δικαίωμα, είτε είσαι πλούσιος είτε φτωχός, να νοσηλευτείς. Σήμερα σου λέει ψυχρά. Στην ψύχρα που λένε, να μιλήσω και λίγο στην αργό. Ότι ξέρεις, αν έχεις λεφτά θα προηγηθείς. Αυτό τι άλλο, κατεδάφιση. Και ήθελα να πω, να ρωτήσετε έναν γονέα, παιδιού με βαριά νοητική υστέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό. Να δείτε τι υφίστανται αυτή η οικογένεια. Τους το λέω για να ξέρουν ποιοι τα λένε
και δεν φοβούνται να τα λένε, γιατί δεν είμαστε εκπρόσωποι υλοποίησης προγραμμάτων. Άλλοι έχουν αυτόν τον ρόλο. Λέω λοιπόν ότι ένα παιδί που πάει στο ΚΔΑΠ και είναι 22 και μπαίνει στα 23, του κόβεται το βάουτσερ και αυτό το παιδί θα παραμείνει στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή την πολιτική σήμερα καλούνται να αξιολογήσουν και όταν πάνε να ψηφίσουν, δεν θα πω τώρα για τους μικρομεσαίους οι οποίοι τους πήραν την ψήφο, τους εξαπάτησαν το 19 και τώρα θα τους πάνε ως πρόβατα επισφαγή, περί αυτού πρόκειται, ας σκεφτούν και αυτοί και ας σκεφτεί και ο ελληνικός λαός. Ξέρετε, εγώ είμαι βαθιά κοινοβουλευτικός άνθρωπος, πιστεύω στην κοινοβουλευτική δημοκρατία. Λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες του εξασφαλίζει την περίφημη σταθερότητα ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ένα γελάς όταν λέει ο κύριος Μητσοτάκης, σταθερότητα χωρίς κοινωνική άμυνα, με όλα αποσταθρωμένα, με τον κόσμο, με τη φτώχεια να ξεπερνάει το 20%, το 26%, και ο κύριος Μητσοτάκης λέει μας οδηγεί κοντά στην Ευρώπη. Σε ποια Ευρώπη? Αυτή η Ευρώπη που σήμερα απειλείται από αυτά που συντελούνται στη Γαλλία. Λες και δεν είχε σταθερότητα η χώρα όταν κυβερνούσε το Πασόκ. Δεν είχε σταθερότητα η χώρα όταν κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω από άγριες μνημονιακές συνθήκες. Και έχει τώρα με τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Ωστόσο, και αυτό κρίθηκε. Θέλω να πω ότι σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα με μια χαοτική διαφορά σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΠΑΣΟΚ. Συμφωνώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κόμματα τα οποία διεκδικούν να κυβερνήσουν δεν εμπεδώνουν ένα αίσθημα σταθερότητας. Mm-hmm. Το τι έγινε η Νέα Δημοκρατία που καταγγέλει σήμερα του κόσμου, αυτό, θέλω να πω. Τον Κασελάκη και το πόθερέσεις τους χρωστάει 500 εκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Γιατί όταν λένε γιατί να ψηφίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, να το ψηφίζουν γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα ανεξάρτητο, δεν έχει καμία οικονομική εξάρτηση από κανέναν. Μπορεί να μας πει η Νέα Δημοκρατία, αφού βάζει ερωτήματα, πού βρήκε τα χρήματα και κάνει τόση ακριβή προεκλογική καμπάνια? Να μας τα πούνε αυτά. Σε αυτά απαντάνε? Δεν απαντάνε, κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τίποτα, σφυρίζουν αδιάφορα. Λοιπόν, μη μας λένε παραμύθια της χαλιμάς. Εδώ ο ελληνικός λαός βεβαίως ψήφισε. Άμα έχεις πάνω από το κεφάλι σου συνεχώς την μαύρη προπαγάνδα καναλιών που τα έχουν οικονομήσει, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν τα λέω εγώ, οι λίστες Πέτσα και πολλές άλλες, πάνω από το τραπέζι, κάτω από το τραπέζι, γίνεται χαμός. Τι θα κάνει και ο ελληνικός λαός? Πίστηκε λοιπόν ότι ο Μητσοτάκης είναι ο νέος Μωυσής. Ο ελληνικός λαός έστειλε επιστολή στη Φόντερ Λάιν για να αντιμετωπίσει. Ξέρετε, ένας κομπογιαννίτης πρόεδρος ενός συλλόγου, όταν δεν μπορεί να τα βάλει με έναν υπουργό για κάποιους λόγους που έχει προσωπικούς, στέλνει μια επιστολή και λέει: εγώ, να ορίστε, έστειλα έγγραφο στον υπουργό. Και προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Έστειλε έγγραφο να πει στην Φόντερ Λάιν ότι, ξέρεις, δεν μπορώ να ελέγξω την. Και βέβαια έφαγε κόλαφο. Γιατί η απάντηση, άμα τη διαβάσει καλά κανείς, mm-hmm. εκτός αν τη διαβάζει όπως τον βολεύει. Και εγώ ρωτώ, δεν μπορεί. Ο δικός της ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που είναι ο αρμόδιος φορέας να ελέγξει τα ολιγοπόλια και τα μονοπόλια που εδώ βασιλεύουν, mm-hmm. βασιλεύουν. Λοιπόν, υπερκερδίζουν, υπερκλέπτουν, για να το πω και έτσι πιο λαϊκά. Λοιπόν, σας λέω λοιπόν ότι αυτή η. Ο πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, τον οποίο είχαν διορίσει οι ίδιοι, είπε ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω γιατί δεν έχω στελεχειακό δυναμικό. Έχω 280 θέσεις, 270 κενές και έχω μόνο 60-70 υπαλλήλους. Πώς θα ελέγξω? Λοιπόν, όταν υπάρχει αυτή, όταν τα κινήματα, τα καταναλωτικά ζητάνε να δοθούν τα προϊόντα που συμμετέχουν στην ισχροκέρδεια στην δημοσιότητα, και ξέρετε τι απαντάει ο κύριος Κρέγας? Είναι απίθανοι άνθρωποι. Λέει, δεν μπορώ να λέει καταστρέψω τις εταιρείες που έχουν αυτά τα προϊόντα. Το εισόδημα το φτωχό εισόδημα του εργαζόμενου, του μισθωτού, μπορεί να το καταστρέφει τόσο εύκολα? Την ίδια ώρα όμως μας λένε ότι είναι και οι μόνοι που έχουν επιβάλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε εταιρείες που έχουν πιαστεί να εσκροκερδούν. Επειδή μιλάνε για το πρόστιμο, σας λέω ότι όταν τους ρωτάς και ξέρεις περί τίνος πρόκειται, πόσα εισπράχθηκαν από αυτά τα πρόστιμα, τότε θα καταλάβετε τι έχουν επιβάλει.
Και να πω και κάτι ακόμα, αφού λέτε και για αυτό το θέμα της εσχροκέρδειας που κάνουν. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης το 22, mm-hmm. ότι έβαλε 90% φόρο στα υπερκέρδη. Σωστά. Mm-hmm. Ωραία. Όταν θα έρθει ένας νεοδημοκράτης εδώ, με στοιχεία όμως, όχι να σας πει, να το ρωτήσετε, παρακαλώ, να το ρωτήσετε αν έχουν εισπραχθεί όλα τα λεφτά αυτά. Γιατί δεν έχουν εισπραχθεί. Ή καλέστε τον κύριο Πιτσιλή να απαντήσει ο κύριος Πιτσιλής επιτέλους. Mm-hmm. Τα πήρε. Γιατί αυτό δεν το επέκτηνε και το 23. Δεν έχουμε εισχροκέρδια το 23. Δεν έχουμε υπερκέρδη των εισηγμένων. Έκθεση βγήκε για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο που λέει είχαν ρεκόρ κερδών δεκαετίας. Ποια είναι η φορολόγηση? Μείωσε το μέρισμα ο κύριος Μητσοτάκης από 10 σε 5. Ξέρετε πόσα λεφτά είναι? Μπορεί να υπολογίσει κάποιος πόσα λεφτά έχασε ο κρατικός προϋπολογισμός? Τους λες μείωσε το ΦΠΑ. Και συνέβη την ίδια στιγμή. Είπε πάντως ο κύριος Μητσοτάκης και εδώ από τα Χανιά που έδωσε τη διακαναλική του προάλλες, κύριε Κουρουμπλή, ξεκαθάρισε ότι δεν θα μειώσουν το ΦΠΑ για τα τρόφιμα γιατί ζητήσετε θέμα σταθερότητας. Ξέρετε πόσα υπερέσοδα έχει ο προϋπολογισμός από το ΦΠΑ? 4 δισεκατομμύρια. Αυτά να δώσει. Τα υπερέσοδα. Mm. Δεν του λέμε εμείς να δώσει κάτι παραπάνω. Αυτά να πει, παιδιά, αυτά θα τα χρησιμοποιήσω να μειώσω σε μία σειρά προϊόντων για 6 μήνες, 10 μήνες τα έσοδα. Και πήγε πια στην πατρίδα μου και πρέπει να σας πω, έχω το θάρρος να κάνω αυστηρή κριτική και στους συμπατριώτες μου, γιατί ξέρουν ότι τους αγαπώ, δεξιούς, αριστερούς. Mm-hmm. Εγώ στην Ανατολική Μακεδονία έχω μια σχέση, τέλος πάντων, με άλλα χαρακτηριστικά με τον κόσμο, προσωπική. Λοιπόν, είχα το θάρρος να τους πω, χειροκροτούσατε το Μητσοτάκη από κεκτημένη ταχύτητα όταν έλεγε ότι δεν θα δώσει τη 13η και 14η σύνταξη. Για να δείτε πόσο ψέμα έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τι να κάνουμε, αφού το σύστημα, το μηντιακό, όλα τα καμουφλάρι και τα βάζει σε μια διαδικασία ραφιναρίσματος. Σας λέω λοιπόν, είπε ή δεν είπε όταν ο Τσίπρας ψήφισε τη 13η σύνταξη ότι δεν θα την καταργήσω? Είπε ή δεν είπε ο Βρούτσης μετά ότι την καταργώ, αλλά το 0,5% του ΑΕΠ θα με νέο νόμο θα καθιερώσω τη νέα 13η σύνταξη. Από τότε πήρε ο κόσμος. Αν ίσχυε αυτό που ψήφισε ο Τσίπρας, σήμερα ο κόσμος θα έχει πάρει οι συνταξιού για να τα ακούσουν αυτά καλά που πάνε και τους ψηφίζουν. Από εκεί πέρα θα αναλάβουν την ευθύνη, μην κλαίνε. Λοιπόν, μετά από την αποχώρηση από τον Κισέλε, τελείωσε το πράγμα. Αν απομακρυνθείς από το τάγμα. Όλοι θυμούνται το νόμο Κατρούγκαλο. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης εξαπάτησε τον κόσμο. Είπε θα το διατηρήσει τη 13η. Μιλάμε για απάτη πολιτική. Mm-hmm. Τεραστίων διαστάσεων. Λοιπόν, απέτυξη συνταξιούχους. Κύριε Κουρουμπλή, και να πω και για τον νόμο Κατρούγκαλο. Να πούμε και είπε, για αυτό, για δεν είπε στη Βουλή ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλο. Τον κατεργήσε. Αυτόν θα πάνε να ψηφίσουν τώρα πάλι την Κυριακή. Ας τον ψηφίσουν. Χαλάλι του. Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα, κύριε Κουρουμπλή, και να πάμε λίγο προσωπικά να μας πείτε τι υπόσχεται ο Παναγιώτης Κουρουμπλής στον κόσμο αν εκλεγεί στην Ευρωβουλή. Γιατί ξέρετε και λίγο οι ευρωβουλευτές, δηλαδή και σαν θέση, λίγο παρεξηγημένοι στο μυαλό πολλών πολιτών, κύριε Κουρουμπλή. Δεν φταίνε μόνο οι πολίτες που τους παρεξηγούν. Φταίνε και οι ίδιοι. Ναι. Γιατί το πρόσωπο πάντα παίζει ρόλο. Έστω και αν είναι σε γενικές ιδέες. Εδώ εμείς είχαμε ευρωβουλευτές που τους ψήφισε ο ελληνικός λαός ως ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί βρέθηκαν. Εκεί που βρέθηκαν. Λοιπόν, ο καθένας με τις πράξεις του κρίνεται. Mm-hmm. Και έχει νουν και ο κόσμος. Εγώ λοιπόν, γιατί αποφάσισα? Αποφάσισα γιατί στη ζωή μου, από τα 10 μου χρόνια, όταν τέλος πάντων άρχισα να διεκδικώ να είμαι αυτό που θέλω εγώ, ήθελα πραγματικά να επιβεβαιώνω κάθε φορά ότι είμαι αυτός που εγώ λέω και που φαίνομαι. Αυτή την πορεία ακολούθησα, απέκτησα εμπειρίες, βιώματα. Δεν θα πω για το βιογραφικό μου, το ξέρει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Θα πω τρία πράγματα μόνο που συνδέονται με το δικό μου χαρακτήρα. Στα φοιτητικά μου χρόνια, υπερασπιζόμενος το δικαίωμα των τυφλών και των αναπήρων που ήταν σε κοινωνικό τάφο, στη μόρφωση, στην παιδεία, στο ψωμί, δηλαδή ψωμί, παιδεία και όχι επαιτία, mm-hmm. ήταν το σύνθημα στον αγώνα που ηγήθηκα στη δεκαετία του 70. Και διώχτηκα τότε με τον νόμο από τον κατεστημένο τότε της Εκκλησίας, το τότε, με τον νόμο 4.000. Ξέρετε τι σήμαινε 4.000 όταν ο εισαγγελέας μου είπε κατηγορούμενο, σήκω επάνω, αν δεν έχεις καταλάβει, είσαι φοιτητής νομικής, ότι καταστρέφεται το μέλλον σου αν δικαστείς με αυτόν τον νόμο
αλλιώς ανακάλεσε αυτά που είπες. Και του είπα, κύριε Εισαγγελέα, έχω δικαίωμα να σπουδάσω. Έχεις. Ωραία, δεν ανακαλώ κάτι. Δικάστε με. Το ίδιο λοιπόν διαγράφηκα δύο φορές από τον Πασόκ. Μία φορά από τον Πασόκ και μία φορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, γιατί υπερασπιζόμενος τις απόψεις μου. Όταν έγινε στο Πασόκ, όλοι μου λέγανε αυτοκτόνησα πολιτικά. Εντάξει, δεν με έχει πειράσει. Εγώ έκανα αυτό που είπαν τα παιδιά μου, που μου είπαν τα παιδιά μου, τα νέα παιδιά, ότι μην, μου είπε τότε η κόρη μου, ότι μην προδώσεις τα νέα παιδιά που, που σε πιστεύουν. Και αυτό έκανα. Το ίδιο και με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπα? Είπα ότι χάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι 20.000. Το είπα προχθές στον κύριο Ξαδάκτυλο σε μια εκπομπή, γιατί δεν μου απάντησε καθόλου. Το κατάπιε και δεν είπε τίποτα. Χάθηκαν ή δεν χάθηκαν άδικα 20.000 άνθρωποι? Είχα το θάρρος να το πω και πήρα πάνω μου την ευθύνη. Και με διέγραψε ένας από τους καλύτερους μου φίλους, ο Αλέξης Τσίπρα. Λοιπόν, εντάξει, το δέχτηκα. Ούτε είπα μια κουβέντα, ούτε για το κόμμα, ούτε για τον Αλέξη Τσίπρα. Ας κρίνει λοιπόν ποιους ανθρώπους πρέπει να στείλει ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Κουρουμπλή. Να κλείνω με αυτό. Όταν έγινε μεγάλη αποστασία, είπε ότι ο δημόσιος χώρος έχει ανάγκη από άνδρες, εννοώντας με ανδρεία, δεν μην θεωρηθεί σεξιστικό. Λοιπόν, και όχι από ανδρικέρα. Λοιπόν, αν θα πάω εκεί με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, θα αφήσω αποτύπωμα και το πρώτο πράγμα που θα υπερασπιστώ και θα διεκδικήσω με το πείσμα, με το πάθος, με τη μαχητικότητα, με τη θέληση που έχω, είναι οι γερμανοκατοχικές εκκρεμότητες, για τις οποίες πήρα και πρωτοβουλία το 12 ως ανεξάρτητος βουλευτής και ήρθε επιτέλους στην Ολομέλεια της Βουλής αυτό το κρίσιμο θέμα. Σήμερα υπάρχει ολοκληρωμένος φάκελος. Η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Κρήτη που είσαστε, ξέρετε καλά τι σημαίνει γερμανοκατοχική συμπεριφορά. Σας λέω μόνο ένα πράγμα. Η Ελλάδα δεν τολμάει να διεκδικήσει από τη Γερμανία, γιατί είναι εξαρτώμενη οικονομικά. Φανταστείτε τη Νέα Δημοκρατία που είναι εξαρτώμενη οικονομικά και το ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα κόμμα που δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Διαλέξτε και πάρτε. Λοιπόν, κύριε Κουρουμπλή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαστε και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Και να τον αποδεσμεύσουμε να πάει σιγά σιγά και στην ομιλία του κυρίου Κασελάκη. Ναι, διότι η πλατεία περιμένει. Τι ώρα πήγε. Ακριβώς. Πάει 7.30. Σιγά σιγά. Πλησιάζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.